Άλλη μια φορά πλησιάζουμε το ναυάγιο. Περιμένουμε σχετικά να κινητοποιηθούμε για να μην μας έρθει διαγώνια ο πλάνος. Κανονικά, όπως είπαμε πριν, πρέπει να το πετάξω προς τη μεριά που μας παρασέρνει το ρεύμα. Από τη στιγμή όμως που βλέπω από κάτω ψαράκια, το πετάω επί τόπου για να μην χάσω αυτή την απόσταση και να πάω όσο το δυνατό πιο κοντά τους μπορώ. Δεν έχει σήμερα μεγάλα ψάρια. Τα ψαράκια που βλέπουν είναι μαναλάκια μέχρι 1,5 το πολύ 2 κιλά. Τα οποία, όπως είπαμε και πριν, πάντα τα σεβόμαστε και τα επιστρέφουμε στη μαμά τους. Πάντα με μια ευχή η θάλασσα να μας επιστρέψει τον προπάπου τους, την προγιαγιά τους και τίποτα πιο πίσω. Γι' αυτό ψαρεύουμε άλλωστε. Αλλιώς τέτοια τα αγοράζουμε. Από αυτούς που δυστυχώς θα κρατάνε. Αν έχει και τρώνε, έλα πιο κοντά λίγο Θωμά, να ρίξω το μηχανάκι θέλω. Πολύ συχνά σε μεγαλύτερα ψάρια βέβαια, όχι σαν και αυτό εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι μικρό και έρχεται εύκολα, βολεύει το μηχανάκι σου να έχει αργά, το οποίο βλέπετε πολύ πόσο πιο εύκολα παλεύει το ψάρι. Έρχεται ξεκούραστα σαν να ανεβάζεις ένα βάρι. Σε τέτοια ψάρια που να βαριέσαι να τα βγάλεις εύκολα, οπότε ξαναβάζεις τα γρήγορα και δουλεύεις το καλάμι. Το καλάμι μας βγάζει το ψάρι, όχι το μηχανάκι. Όσο λιγότερη επαφή έχουμε το ψάρι που θέλουμε να ελευθερώσουμε, τόσο καλύτερα είναι. Adiós.